Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και με την επιστολή που εστάλει, όπως μας είπατε τώρα εσείς και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και όχι μόνο στην κυρία Μέρκελ από τον κύριο Τσίπρα, πάει σήμερα να συναντήσει την κυρία Μέρκελ ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μας δίνετε μια εικόνα, θα πάει κάποια λίστα με μεταρρυθμίσεις, τι θα τις πούμε δηλαδή σήμερα και τι θα ζητήσουμε? Αυτό που θα συζητηθεί σήμερα, πρώτα απ' όλα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Θέματα δηλαδή που έχουν να κάνουν. Γερμανικές αποζημιώσεις και τέτοια. Και ανάμεσα σε όλα αυτά. Πολεμικές αποζημιώσεις. Και αυτό από τη δική μου. Αλλά είναι και άλλα θέματα. Είναι θέματα που αφορούν και τις επενδύσεις. Είναι θέματα που αφορούν και τη συνεργασία των δύο χωρών. Είναι θέματα προφανώς που αφορούν και την παρούσα κατάσταση. Μην κοροϊδευόμαστε. Αλλήμονω. Θα του βάλει και θέμα η κυρία Μέρκελ τι θα γίνει με τις γερμανικές θέσεις που έχουν πάρει ήδη τα αεροδρόμια. Όλα αυτά θα συζητηθούν. Όλα αυτά. Μα προφανώς το ξέρουμε. Εμείς θα απαντήσουμε τι θα γίνει με τη Siemens. Είναι όλα αυτά τα θέματα θα μπουν. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Σημασία έχει να κρατήσουμε αυτό που είπε ο Μανώλης ο Γλέζος και εμείς ως κυβέρνηση δίνουμε έμφαση σε αυτό. Να μην υπάρχει, να μην υπάρξει αφορμή μέσα από αυτήν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό να βιώσουν εθνικιστικές τάσεις και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Βλέπουμε δυστυχώς ότι πολλές φορές ξεφεύγει το πράγμα σε λάθος ατραπούς. Δεν θέλουμε εμείς να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πιστεύουμε στη φιλία των λαών, πιστεύουμε και στη φιλία των εθνών, προφανώς μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και σε ένα πλαίσιο δίκαιης μεταχείρισης. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας θα της πάει κατάλογο με μεταρρυθμίσεις ή ένα προκατάλογο ή κάποια πράγματα. Θα συζητηθούν μεταρρυθμίσεις. Δεν θα τις πάει κάποιον τελικό κατάλογο. Ο τελικός κατάλογος με τις μεταρρυθμίσεις που θα παρουσιάσει η Ελλάδα, αυτό δηλαδή που συμφωνήθηκε στην Επτάμερη, θα παρουσιαστεί και θα κατατεθεί στο Eurogroup. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης θα γίνει σύντομα. Είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε για Παρασκευή. Δεν ξέρω αν θα γίνει Παρασκευή. Δεν είχε υπάρξει κάποια ειδοποίηση. Ναι. Έτσι. Αλλά σύντομα στις αρχές της άλλης εβδομάδας, εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές θα υπάρξει μια ενημέρωση. Θα την ενημέρωση. Προφανώς θα υπάρξει και μια ενημέρωση και μια συζήτηση επ' αυτών. Εγώ να σας θυμίσω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε στη λεγόμενη επταμερή συνάντηση, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπει σε μια διαδικασία να λάβει ηφαισιακά μέτρα, δεν θα μπει σε μια διαδικασία να συνεχίσει την πολιτική λιτότητας που άφησε στη μέση η προηγούμενη κυβέρνηση. Όμως, αυτό που θα παρουσιάσετε στο Eurogroup και που κομμάτι του ή μια περίληψή του θα παρουσιαστεί σήμερα στην κυρία Μέρκελ, είναι διαφορετικό, συμπληρωμένο, έχει περισσότερες μεταρρυθμίσεις από αυτό που ξέραμε ως mail, ως κείμενο Βαρουφάκη, ως επιστολή Βαρουφάκη? Είναι πιο λεπτομερείς οι μεταρρυθμίσεις. Αν θυμάστε, η πρώτη επιστολή που είχε στείλει ο κύριος Βαρουφάκης ήταν αρκετά εκτενής. Στην ουσία, αν πάρει κανείς, ας πούμε, τις δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις αυτής της επιστολής. Είχε 7 συν 3, πώς τους. Είχε 7 πυλώνες, ας πούμε, και από κάτω είχε τόσα σημεία που αυτό μπορεί στην ουσία να νομοθετείς για 4 χρόνια. Έτσι, ήταν πολλές. Υπήρχε πιο λεπτομερείς μεταρρυθμίσεων. Το θέμα είναι, όταν θα παρουσιαστεί στο Eurogroup, όλα αυτά θα είναι κοστολογημένα και αναλυτικά παρουσιασμένα, έτσι ώστε αυτά να αποτελούν στην ουσία πρώτες μορφές που μπορούν να γίνουν και γρήγορα νομοσχέδια για να περάσουν και γρήγορα αυτά τα νομοσχέδια από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Για εμάς αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για να ξεκλειδώσει η χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό για λόγους που έχουν να κάνουν με την ουσία και της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Εγώ θα σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα, και έχει σημασία να το συγκρατήσουμε, η ελληνική κυβέρνηση πέρασε δύο νόμους. Έγιναν νόμοι του ελληνικού κράτους. Ο νόμος για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης και ο νόμος για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Θα σας θυμίσω τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, αν και το θυμάστε. Υπήρξε ένα mail από τον κύριο Κοστέλο, το οποίο στην ουσία σήκωνε κόκκινη σημαία στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Στην ουσία έλεγε σταματήστε εδώ. Σταματήστε, είναι μονομερής ενέργεια. Ακίνητη. Εάν η ελληνική κυβέρνηση άκουγε τον κύριο Κοστέλο και σταματούσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση, σήμερα δεν θα είχαμε νομοθετήσει ούτε το ένα νομοσχέδιο ούτε το άλλο. Αντί για αυτό, το φέραμε στη Βουλή και το ένα νομοσχέδιο και το άλλο. Και σε δύο μέρες μετά, ο κύριος Γιούνκερ εξήγηλε και πρόγραμμα ενίσχυσης της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας των νέων με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την κάναμε τη μονομερή και σας πέρασε. Αυτό δεν είναι ζήτημα μαγιάς ότι το κάναμε. Όχι μαγιά, εγώ δεν το λέω αυτή την άποψη. Το λέω ότι έχει σημασία. Ότι ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα να το κινείται
είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι κινούνταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό αποδεικνύει και μια διαφορά. Δείχνει και μια διαφορά στον τρόπο χειρισμού των πραγμάτων, που επιφέρει όμως και υλικά αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία. Πάρτε για παράδειγμα το νομοσχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες. Αν πούμε δηλαδή ότι το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στην ακραία φτώχεια, το νομοσχέδιο που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορά ένα ευρύτατο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή έχει υλικές συνέπειες και αλλάζει τη ζωή, τουλάχιστον δίνει ανάσα. Δεν ξέρω αν αλλάζει, μακάρι να αλλάζει, αλλά δίνει ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είχαν τον βραχνά. Σύμφωνοι, και χρειαζόταν να γίνει αυτό. Μάλλον, και πολλοί σας αναγνωρίσανε και το παραδεχτήκαν ότι ενώ προέβλεπαν ότι θα κολώσετε, ας το πω έτσι λαϊκά, και ότι δεν θα το προχωρήσετε αυτό γιατί θα θεωρηθεί μονομερής ενέργεια, εν τέλει το προχωρήσατε και το ψηφίσατε. Και εφαρμόζεται ήδη. Το θέμα όμως είναι ότι το κλίμα που αναδύεται από αυτή την επιστολή εδώ πέρα που σήμερα τη μάθαμε, από διαρροή προφανώς από κάποιον από τους παραλήπτες, είναι δραματικό. Πόσο βιαζόμαστε, κύριε Σακελάδη, αυτό πρέπει να πείτε στον ελληνικό λαό. Όσο και να πει κανείς ότι μπορεί και λίγο να υπερβάλλει ο Τσίπρας για διαπραγματευτικούς λόγους, η ουσία είναι ότι περιγράφει μέσα μια κατάσταση ότι όπου να είναι, αν δεν κάνετε κάτι να ξεμπλοκάρετε την χρηματοδότηση, τέλος. Από την προηγούμενη... Αυτό περιγράφεται. Από την πόσο βιαζόμαστε λοιπόν. Από την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ προσωπικά όπου έδινα συνεντεύξεις, να σας θυμίσω τον κύριο Δραγασάκη σε μια συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Στάι, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, μια μέρα πριν φύγουμε στην ουσία για τις Βρυξέλλες. Το ζήτημα της στενότητας του ελληνικού δημοσίου δεν το καρτήσαμε κρυφό. Το είχατε δέσει. Όχι, γιατί δεν είναι, γιατί η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση. Όχι, η επιστολή δεν δείχνει ελεγχόμενη κατάσταση. Η επιστολή προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις. Η επιστολή προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις και πρόλαβε. Κύριε Σακελάδη, με συγχωρείτε, για να μιλάμε τώρα ειλικρινά. Η επιστολή αυτή δείχνει ότι η κατάσταση πάει να γίνει εκτός ελέγχου. Η επιστολή αυτή πρόλαβε για ένα μικρό ασήμαντο χρηματοδοτικό κενό, το οποίο αν δεν το καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τεράστιο πρόβλημα, που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε αυτό το μικρό πρόβλημα ρευστότητας να αντιμετωπίσει, σημαίνει ότι η κατάσταση είναι δραματική. Τι λέμε σε αυτή την επιστολή? Σε αυτή την επιστολή λέμε το εξής, ότι η ελληνική οικονομία, για το χύψη λόγο, έτσι, δεν έχει πάρει κάποια χρηματοδότηση από τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, του 2014. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα αποπληρώνει τα χρέη, τους στόκους, αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της εσωτερικού της χώρας και πολύ καλά κάνει προφανώς, και ότι αυτή η κατάσταση προφανώς έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στενότητας του δημοσίου. Επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να φτάσει η κατάσταση σε ένα σημείο που να πούμε, όπα παιδιά, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Ωραία, ναι, εγώ θέλω προλαμβάνουμε το και προλαβαίνει, λέτε ότι το προλαβαίνει ο Πρωθυπουργός με την πρωτοβουλία που παίρνει και αυτή την επιστολή επισπεύδει τις διαδικασίες με αποτέλεσμα όλο αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έστω ότι το πρόλαβε. Ποια είναι η τελευταία καταληκτική ημερομηνία να μας απελευθερωθούν λεφτά? Ναι. Πόσο βιαζόμαστε δηλαδή, λες εσύ, εξειδικεύει. Δεν υπάρχει, ξέρετε τι. Να, και να σας απαντήσω. Αν σας πει, θα σας απαντήσω αν μας πει, γιατί μας θα λέω, δεν θα λέω σας πει. Θα σας πει όπως λένε μερικοί. Αν μας πει η Μέρκελ ότι άντε πηγαίνει για να το ξανασυζητήσουμε το θέμα, αφήστε τον άλλο μήνα που θα έχουμε και ένα Eurogroup και βλέπουμε. Μας κάνει αυτό? Θα σας απαντήσω. Αντέχουμε? Θα σας πω. Πόσο βιαζόμαστε δηλαδή? Αυτό σας ρωτάω και εγώ και ο Δημήτρης καθαρά. Η ερώτηση που μου κάνετε δεν επιδέχεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Για ποιο λόγο? Γιατί το πώς βρίσκεις χρήματα, το γεγονός ότι βρίσκεις χρήματα, ότι ενισχύεις τη ρευστότητα έτσι ώστε να είσαι πάντοτε έτοιμος, έχουν πει κατά καιρούς και οι διάφοροι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Οικονομικών ότι σημασία έχει τη στιγμή που χρειάζεσαι να αποπληρώσεις. Να έχεις τα χρήματα. Σωστό. Αυτό είναι οι ημερομηνίες οι οποίες μετατίθενται διαρκώς. Δηλαδή βρίσκεις χρήματα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Έτσι. Βρίσκεις. Και πιστέψτε με ότι με αυτό το νομοσχέδιο, με το νόμο πλέον για τις ληξιπρόθεσμες. Κάθατε, θα μαζέψετε. Θα μπουν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Οπότε μετατίθεται αυτή η ημερομηνία. Οπότε χαλαρώνει η θηλιά που έχει στο λαιμό. Με αυτό ακριβώς, με αυτή την επιστολή, το επαναλαμβάνω και ας γίνομαι κουραστικός, εμείς προλαβαίνουμε εξελίξεις έτσι ώστε να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοιου τύπου διλήμματα. Και το καταφέραμε. Και αυτό αποδεικνύει ότι μια κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο και ο κύριος Τσίπρας με το δικό του θεσμικό κύρος, το οποίο το έχει κατακτήσει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταφέρνει. Κάτσε να έρθει κανένα ευρώ εδώ μέσα και μετά θα το δούμε. Κάτσε να έρθει καμία δόση εδώ μέσα. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται βήματα και σκαλοπάτια. Τα οποία όπως βλέπετε θα ανεβαίνουμε στα
σταθερά και αποφασιστικά. Τώρα να σας πω, έχετε πάρει καμία συγκεκριμένη απόφαση μελέτη που κάνετε για τα θεσμικά αυτά, για τις μεταρρυθμίσεις? Με το ΦΠΑ τι θα γίνει, πού θα τον αυξήσετε, πού θα τον μειώσετε, τι θα κάνετε? Εγώ αυτό που σας είπα και πριν είναι ότι δεν υπάρχουν ηφαισιακά μέτρα. Όταν λέμε δεν υπάρχουν ηφαισιακά μέτρα, δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία είτε αυξάνουν τη φορολογία, είτε μειώνουν τους μισθούς, είτε μειώνουν τις συντάξεις, είτε μειώνουν κοινωνικές δαπάνες. Θα μου πείτε, ωραία, τι μέτρα είναι αυτά που θα πάρετε, πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα? Αυτή είναι μια λογική ερώτηση. Και πολύ λογική ερώτηση. Και θα σας απαντήσω. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα και με τη φορολογική, μεταρρυθμίσεις και στη φορολογική διοίκηση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα το ΦΠΑ, όταν πληρώνεις, ας πούμε, με πιστωτική κάρτα, περνάει απευθείας στο δημόσιο και δεν αν το κρατάει ο επαγγελματίας, ο μαγαζάτορας, το ΦΠΑ, έτσι ώστε να το αποδώσει μετά από καιρό, εάν μπορέσει να το αποδώσει, γιατί ξέρετε και ότι υπάρχουν και ζητήματα εκεί πέρα. Είναι ένα μέτρο το οποίο αυξάνει τα έσοδα χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να αυξήσεις το ΦΠΑ ούτε στα νησιά, ούτε τους φόρους, ούτε να μειώσει τις συντάξεις. Και σας είπα μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσεις τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι για το θέμα του Γιούκα Τρούγκολου. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει ένα σχόλιο. Βέβαια, να σας κάνω. Όχι, θέλω, προφανώς θέλω υπάρχει, να σας κάνω. Θεωρώ ότι υπάρχει συνωμοσία, όπως καταγγέλλει ο Γιούκα Τρούγκολου. Κοιτάξτε να δείτε. Το ηθικό μέρος το καλύπτεται πλήρως. Νομικά δεν υπάρχει θέμα. Το καλύπτουμε από ποια άποψη? Και να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Το καλύπτουμε από τη στιγμή που ο κύριος Κατρούγκαλος, όταν ανέλαβε υπουργός σε αυτό το Υπουργείο, είχε διακόψει, πρώτα απ' όλα βρέθηκε ο ίδιος σε αναστολή από την εταιρεία του και δεν ανέλαβε άλλες υποθέσεις από τη στιγμή εκείνη και μετά. Εάν στο παρελθόν ο κύριος Κατρούγκαλος, επειδή ήταν ένας μαχόμενος δικηγόρος, είχε υποθέσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει, ότι υπάρχει τέτοιου τύπου ασυμβίβαστο. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε επίπεδο δικηγορίας και επίπεδο δικηγόρων να αναλαμβάνουν τέτοιου τύπου υποθέσεις στο παρελθόν. Ο κύριος Κατρούγκαλος έχει δώσει σαφέστατες εξηγήσεις. Έχει δώσει σαφέστατες εξηγήσεις όπου λέει ο άνθρωπος ότι εγώ με αυτού του τύπου τις υποθέσεις τις οποίες μου τις χρεώνουν δεν τις έχω αναλάβει εγώ. Κύριε Σαγκελάρη, αφού κάτω-κάτω λέει ακόμα και αν διαλυθεί η εταιρεία που την διέλυσε, η προμήθεια του 10% ισχύει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Δεύτερον, αυτό λέει μέσα ότι ακόμα και αν δεν περάσει, ακόμα και αν δεν πάει δικαστικά, αλλά περάσει νόμος, πάλι ισχύει η αμοιβή. Αυτό που λέτε, όχι, με συγχωρείτε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πού το λέει αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει τέτοιο, κάτι τέτοιο. Μέσα σε αυτά τα εργολαβικά. Στα εργολαβικά, όπως τα ξέρουμε, δεν έχει ισχύει. Δεν κάτι τέτοιο εργολαβικό. Δεν ξέρω αν ισχύει και για αυτά. Ο κύριος Κατρούγκαλος πάντως, και αυτό που πρέπει να κρατήσει και ο κόσμος, από την πρώτη στιγμή έχει δώσει εξηγήσεις. Έχει δώσει απαντήσεις μάλλον, οι οποίες απαντήσεις είναι αποστομωτικές σε όσους θέτουν αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι η αίσθηση η οποία υπάρχει και δεν είναι αίσθηση, είναι και πεποίθηση. Ναι. Όταν δίνεις μια συνέντευξη τύπου 2 ώρες μετά αφού το έχεις σκάσει αυτό το γεγονός, ανοιχτή στους δημοσιογράφους για να κάνουν ερωτήσεις, όταν βγαίνεις κάθε φορά σε αντιπαράθεση, ακόμα και σε αυτό εδώ πέρα και το στούντιο και με το συντάκτη του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, δείχνει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψεις. Έτσι. Και επειδή πραγματικά εδώ πέρα στείνεται. Συνεπώς η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι είναι απολύτως καλυμμένη από τις εξηγήσεις. Ένα πολιτικό ζήτημα. Και ποιο είναι αυτό το πολιτικό ζήτημα? Ότι βλέπουμε μια απέλπιδα και απεγνωσμένη προσπάθεια, κυρίως από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να επενδύσει σε ζητήματα και καλά ηθικής της κυβέρνησης. Μην τρελαθούμε. Το ηθικό πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν μπορεί να το ακουμπήσει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Εάν πιστεύουν ότι εμείς θα κάνουμε αυτά τα οποία έπραξαν και για τα οποία τους έχει καταδικάσει η ελληνική κοινωνία με σκληρό τρόπο στα ζητήματα της ηθικής, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είμαστε σαν αυτούς, δεν θα γίνουμε σαν αυτούς, τους αφήνουμε το μονοπόλιο της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ουδής μπορεί να λασπώσει κανέναν αν δεν υπάρχει λόγος και αν δεν υπάρχουν αιτίες και αφορμές. Ξεκάθαρο, όσο και να προσπαθεί οποιοδήποτε να λασπώσει οποιοδήποτε, δεν μπορεί να το καταφέρει αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος και κάποιες αιτίες. Εδώ μένει τώρα λοιπόν να ξεκαθαριστεί πλήρως η κατάσταση, λέμε εμείς εδώ, για να δούμε τι θα γίνει. Κατά τα άλλα. Με συγχωρείτε, εγώ θα περιμένω να ακούσω και το Χιώτη. Αυτό δεν λέω. Να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ο Χιώτης είπε, ήταν στο Μέγκα και μίλησε και είπε ότι σήμερα θα προσκομίσει και άλλα στοιχεία. Αυτό δεν είπε? Και στην εκπομπή. Όλοι περιμένουμε και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι. Και ο δημοσιογράφος να παρουσιάσει όλα αυτά τα στοιχεία. Και ο κύριος Κατρούγκαλος να μην πει. Αύριο σου κάνει κριτική, κάνει σκευωρία.
Δεν είναι λάθος αντίληψη. Δεν το λέω για σας προσωπικά. Να, να σας πω τώρα κάτι. Όχι, να σας πω κάτι. Ναι. Εάν υπήρχε το οποιοδήποτε ζήτημα, να είστε σίγουροι ότι και εγώ προσωπικά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το αντιμετωπίσω σε μια άλλη βάση. Από τη στιγμή όμως που βλέπω, που διαβάζω ένα ρεπορτάζ, το οποίο έχει πολλά κενά, κατά την άποψή μου, μην αρχίσω να τα παριθμώ, δεν έχει νόημα, έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Ναι, άλλο, και όταν βλέπω μια σπουδή από αυτούς οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει σε ζητήματα... Να το εκμεταλλευτούν αυτό, λέτε. Δεν θα σα απαντούσα τώρα. Κακιά συνθήκη θα μπορούσα να το πω. Δεν θέλω να με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν κανείς να ξεχάσει το γεγονός ότι ο κύριος Βορύδης, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος που είναι στην κυβέρνηση, είχε αναλάβει την υπόθεση υπεξαίρεσης 300 εκατομμυρίων ευρώ από τα χαράτσια του ελληνικού λαού? Δηλαδή, ο κύριος Βορύδης με τι θα πληρωνόταν αν κέρδιζε τη δίκη από τα χαράτσια του ελληνικού λαού? Ναι, δεν απαλλάσσει κανέναν. Μα όμως ο κύριος Κατρούγκαλος δεν είχε αυτές τις υποθέσεις όταν ήταν υπουργός. Τι να κάνουμε. Ήταν σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση που υπάρχει από το δικηγορικό σύλλογο, αίτηση που είχε κάνει με το που ανέλαβε υπουργός. Βγήκε σε αναστολή καθηκόντων σε σχέση με την εταιρεία του και τη διέλυσε. Λοιπόν. Θα δούμε και τα εξέλιξη. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Και ο κύριος Χιώτης να πει αυτά που έχει να πει, προφανώς και θα τον ακούσουμε. Δεν το ρίχνουμε στην πείρα. Αλλά και ο κύριος Κατρούγκαλος νομίζω ότι έχει δώσει ήδη αποστοματικές απαντήσεις. Και αν τώρα κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να επιμείνουν σε αυτό το θέμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αφήσουν ένα ηθικό στίγμα στην κυβέρνηση, καλώς να το κάνουν. Απλά να ξέρουν ότι αυτή η λάσπη δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Λοιπόν, μην κάνεις κανένα αστείο και εξαφανιστείς αύριο το πρωί. Πρέπει να πούμε στο τηλέφωνο να μας πεις γιατί έγινε με τη συνάντηση. Λοιπόν, ξεκλίνουμε από τώρα. Πώς φαίνεται αυτό? Έτσι, το δεσμεύσαμε. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά.